Βρισκόμαστε κάτω από την περίοδο εκλήψεων και σήμερα θέλω να μιλήσω για το τι θα γίνει από τώρα μέχρι και τις 8 Απριλίου που έχουμε στις 8 Απριλίου τη δεύτερη έκλειψη της χρονιάς. 25 Μαρτίου είναι η πρώτη έκλειψη, έκλειψη Σελήνης και 8 Απριλίου είναι η ολική έκλειψη Ηλίου που είναι η πολύ βαρβάτη έκλειψη. Οπότε θέλω σήμερα βήμα-βήμα να δούμε πώς θα είναι αυτές οι μέρες μέχρι την επόμενη έκλειψη. Είμαι η Αριάννα Παπακώστα, σε καλωσορίζω στο αστρολογικό αλχημιστικό μου κανάλι. Μείνε μαζί μου μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής, γιατί σε ενδιαφέρει να ακούσεις τι θα συμβεί στην πιο τεταμένη περίοδο της χρονιάς. Καθώς από την αρχή της χρονιάς, στα βίντεό μου είχα πει, και φαντάζομαι όλοι οι αστρολόγοι, ότι ο Απρίλιος είναι ο πιο κομβικός μήνας για την ανθρωπότητα, γιατί ακριβώς θα έχουμε πάρα πολλά γεγονότα, τόσο γεωπολιτικά, πολεμικά, όσο και γεγονότα της ίδιας της γης, δηλαδή γεωλογικά φαινόμενα, καιρικά φαινόμενα, σεισμών φαινόμενα. Οπότε, αύριο, 25 Μαρτίου, έκλειψη Σελήνης στο Ζυγό. Η Πανσέλινος είναι το φαινόμενο εκείνο όπου η Σελήνη και ο Ήλιος είναι απέναντι. Άρα αυτό από μόνο του έχει μία πολεμική χρειά, πόσο μάλλον όταν γίνεται μία έκλειψη, η οποία κατά κάποιο τρόπο έκλειψη Σελήνης εξαγριώνει συναισθηματικά ή ταλαιπωρεί συναισθηματικά ή επιβαρύνει συναισθηματικά, καθώς μιλάμε για σελήνη και συνέστημα, η σελήνη πάντα είναι το συνέστημα. Και όταν λοιπόν αυτή η έκλειψη πανσέλινος γίνεται πάνω στο ζυγό, φυσικά όλες οι σχέσεις δοκιμάζονται, η ειρήνη δοκιμάζεται, πόλεμος και ειρήνη, ο πόλεμος ο κρυός, συμβολικά, η ειρήνη είναι ο ζυγός, αν και τα δύο ζώδια είναι πολεμικά, καθώς ο ζυγός έχει να κάνει πολύ με τη στρατηγική. Έτσι λοιπόν, 25 Μαρτίου κορυφώθηκαν ήδη πολεμικά γεγονότα στον πλανήτη μας και βέβαια να πω ότι στις 23 πέρασε ο Άρης, μπήκε από τον υδροχό, μπήκε στους ιχθύς. Και τι έγινε στις 22, λίγο πριν μπει στους ιχθύς, ήτανε πάνω στην πύλη εξόδου ψυχών, στην 29η του υδροχώου. Να ξέρετε ότι όταν ένας δύσκολος πλανήτης ανεβαίνει πάνω σε αυτή τη μοίρα, στην 29η του υδροχώου, που είναι η μαζική έξοδος ψυχών, είναι πύλη. Έγινε αυτό το απέσιο, αποτρόπαιο γεγονός στη Μόσχα. Σύν του ότι έγινε και παραμονή έκλειψης πάνω στον άξονα ειρήνης και πολέμου, έπιασε πάρα πολύ τη Ρωσία, κινητοποιεί πάρα πολύ το χάρτη της Ρωσίας, κινητοποιεί πολύ το χάρτη του Πούτιν, κινητοποιεί απεριόριστα πολύ το χάρτη της Αμερικής και το δικό μας χάρτη κινητοποιεί της Ελλάδας, θα τα πούμε σε λίγο. Γενικότερα, επίσης, να πούμε ότι ακριβώς η επόμενη έκλειψη που θα γίνει στις 8 Απριλίου αποκαλείται The Total American, The Great American Total Solar Eclipse, γιατί αυτή η έκλειψη στις 8 Απριλίου θα είναι ορατή σχεδόν από όλη την Αμερική, θα σκοτεινιάσει κυριολεκτικά ο ήλιος σε ένα μονοπάτι που ξεκινάει από το Μεξικό και καταλήγει στον Καναδά και πιάνει πάρα πολλές πολιτείες, Τέξας, Αρκάνσας, πάρα πολλές. Είναι σχεδόν ορατή και γι' αυτό θα πάει πάρα πολλοί κόσμος στην Αμερική για να δουν αυτό το γεγονός. Δεν ξέρω, δυστυχώς θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όσοι πάνε, γιατί θα είναι έκλειψη, η Αμερική επηρεάζεται αρνητικά από αυτή την έκλειψη. Και ακριβώς η Αμερική, επειδή δείχνει ο χάρτης της
ότι και αυτή η έκλειψη στις 25 Μαρτίου γίνεται, κινητοποιεί αρνητικά σε τετράγωνο το Δία και την Αφροδίτη της Αμερικής, άρα δηλαδή μας δείχνει ότι η φτώχεια καταραμένη, πόροι δεν υπάρχουν, ενέργεια δεν υπάρχει, οπότε τι σκέφτηκε η καλή Αμερική, να απλωθεί, να πάρει ενέργεια από αλλού, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Συν το ότι τον Απρίλιο η Αμερική κλείνει ένα κύκλο 30 ετών και ανοίγει και έναν άλλον μετά τον Ιανουάριο του 25, οπότε βρίσκεται κάπως στα τελευταία της. Όταν λέω στα τελευταία της, δεν ξέρω πώς ακριβώς το εννοώ, αλλά όταν κλείνει ένα κύκλο σημαίνει ότι είναι στα τελευταία της. Και όταν βλέπουμε ότι η έκλειψη και οι δύο εκλείψεις έχουν να κάνουν με την ενέργειά της, καταρχήν η έκλειψη στις 8 Απριλίου πιάνει τον ήλιο της, κάνει τετράγωνο με τον ήλιο της. Και εκεί είναι που θα σκοτεινιάσει, δηλαδή για όλη τη χρονιά η Αμερική θα έχει τρελό πρόβλημα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να γίνει. Πολύ αρνητικά πράγματα φαίνονται. Και φυσικά κυρίως για την τωρινή της κυβέρνηση. Και σαφέστατα πάνω στην κυβέρνηση και πάνω στον χρόνο της, στον χρόνο της Αμερικής, δηλαδή πολύ δυσάρεστα πράγματα βλέπω. Και βέβαια να πούμε ότι και τη Ρωσία την πιάνει αυτή η έκλειψη, ειδικά αυτή της 25ης Μαρτίου, και τον Πούτιν το πιάνει, δηλαδή όλοι όσοι αναμειγνύονται στις πολεμικές καταστάσεις είναι στο στόχαστρο αυτή της περίοδου, δηλαδή σαν να λένε αυτές οι εκλείψεις ότι πρέπει επιτέλους να βγουν πράγματα στην επιφάνεια, καθώς ταυτόχρονα στις 23 Μαρτίου, όπως είπα πριν, μπήκε ο Άρης στους Ιχθύς και ο Άρης στους Ιχθύς είναι ένας Άρης ο οποίος είναι φανατισμένος και υπάρχει δράση εν κρυπτό. Τα πράγματα είναι κρυφά, είναι κατασκοπικά. Τα πράγματα δεν είναι όπως τα βλέπουμε. Καμία σχέση με το τι συμβαίνει και με το πώς μας παρουσιάζουν τα μίντια και όλη η κατάσταση, τι θέλουν να φτάσει στα αυτιά της ανθρωπότητας. Με τόσους πλανήτες σε αυτή τη φάση, στον άξονα, στο κομμάτι των ηχθείων, μόνο αλήθειες δεν ακούμε. Η ψευδαίσθηση, η απάτη, η κλοπή. Και μιλάμε, όταν λέω τη λέξη κλοπή, μιλάω και για κλοπή ενέργειας. Γιατί Άρης, Κρόνος, Ποσειδώνας, Αφροδίτη στους ηχθείς, είναι και σαν ένας βαμπυρισμός, δηλαδή είναι σαν όλο αυτό το πρωτόκολλο του πολέμου που ακολουθείται, το πρωτόκολλο της τρομοκρατίας, όλο αυτό να θέλει να κλέψει την ενέργεια από τους ανθρώπους, να τους φοβίζει, να τους ρουφήξει, να τους κάνει να μην έχουν χαρά, να μας κάνει να σκεφτόμαστε με φόβο τι θα γίνει στη συνέχεια, να μην μπορούμε να ζήσουμε ελεύθεροι, με φόβο. Και φανταστείτε τώρα να είσαι κάπου σε μια συναυλία και να διασκεδάζεις και να γίνει αυτό. Έτσι λοιπόν υπάρχει πονηριά και εξαπάτηση και προδοσία με πολύ μεγάλη στρατηγική κάποιων που επιβουλεύονται την ενέργεια της ανθρωπότητας και αυτό όλο θα κορυφωθεί μέσα στον Απρίλιο. Τώρα, 1η Απριλίου ο Ερμής, ο οποίος βρίσκεται στο γριό, γυρίζει ανάδρομος
Αυτό λοιπόν σημαίνει, καταρχήν να πούμε ότι ο Ερμής είναι στον κριό από τις 11 Μαρτίου. Και θα μείνει εκεί, επειδή ακριβώς θα είναι ανάδρομος, θα μείνει μέχρι τις 16 Μαΐου. Άρα καταλαβαίνουμε ότι θα μείνει αρκετά. Δηλαδή, ενώ ο Ερμής μένει 20 μέρες στο κάθε ζώδιο, τώρα θα μείνει 2 μήνες στο κρυό. Γιατί λοιπόν ο Ερμής μπήκε στο κρυό και θα μείνει τόσο πολύ? Γιατί θέλει όλοι μας να τονώσουμε την ατομικότητά μας, να τονώσουμε την δράση μας, να τονώσουμε το εγώ με την καλή έννοια για να ξεκινήσουμε μία δράση. Να σκεφτούμε, ο Ερμής είναι σκέψη, είναι φαντασιακό, είναι ο ενοχιστρωτής της δράσης μας. Πριν κάνουμε δράση, σκεφτόμαστε. Έτσι λοιπόν ο Ερμής στο κρυό είναι δράση. Θέλει να μας κάνει να δράσουμε. Θέλει να κάνουμε ένα project. Όμως όπως με βλέπετε σε όλα τα βίντεο που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, το λέω και το ξαναλέω, αυτή η δράση δεν μπορεί να γίνει πριν το Μάιο. Ακριβώς γι' αυτό, σχεδόν όλο τον Απρίλιο, ο Ερμής θα μείνει ανάδρομος από 1η Απριλίου μέχρι και 25 Απριλίου. Έτσι λοιπόν, είναι σαν να μας λέει ότι ναι, θέλεις να δράσεις, αλλά πάρε το χρόνο σου να αναστοχαστείς, αν αυτή σου η δράση θέλεις να γίνει έτσι, ή μήπως έχεις αλλάξει γνώμη και θέλεις να την κάνεις έτσι, ή μήπως θέλεις κάτι διαφορετικό, ούτως ώστε όταν ο Ερμής θα γυρίσει ορθόδρομος, να είσαι πιο σίγουρος πώς θέλεις να κινηθείς. Τώρα, πριν προχωρήσω, θέλω να πω λίγο έτσι δύο λόγια για την αυριανή έκλειψη, 25 Μαρτίου. Σίγουρα, ακριβώς όλοι πρέπει να κοιτάξουμε πού έχουμε το ζυγό, την πέμπτη μοίρα του ζυγού, και πού έχουμε και την πέμπτη μοίρα του κριού, να κοιτάξουμε αυτόν τον άξονα. Αυτός ο άξονας είναι που θέλει να κάνουμε focus για να δούμε τι μπορεί, τι θα εκλείψει σε αυτόν τον άξονα, τι χρειάζεται να πετάξουμε. Πάντα μία έκλειψη μας δείχνει τι πρέπει να αφαιρέσουμε από τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, δείχνει τι χρειάζεται να αφαιρέσεις και τι δεν πάει καλά, τι είναι από μόνο του σκοτεινιασμένο για να το αφήσεις και να το πετάξεις και να το πας αλλού. Να το πας αλλού, όχι σε κάποιον άλλον, εννοώ να το αφήσεις πίσω σου. Έτσι σίγουρα τα ζώδια, καταρχήν ο ζυγός και ο κριός, είναι τα πρώτα ζώδια που επηρεάζονται. Είναι το κλίμα βαρύ, βλέπουμε πως έχει ψυχράνει και ο καιρός, πάντα στις εκλήψεις υπάρχει μια πτώση της θερμοκρασίας, αυτό να το ξέρετε πάντα, και ταυτόχρονα από τη μία μεριά έχουμε τους πλανήτες του Συχθείς, που είναι το φαντασιακό μας, αλλά σε ένα πρακτικό και κοσμικό επίπεδο είναι το στοιχείο του ότι της εξαπάτησης, όπως είπα πριν, το στοιχείο του ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα βλέπουμε, και ένα στοιχείο το οποίο μας κάνει να νιώθουμε κάπως πιο εξασθενημένοι και να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι όπως θέλουμε. Από την άλλη, οι υπόλοιποι πλανήτες είναι στο κρυό, Ήλιος, Βόρειος Δεσμός, Χείρονας και Ερμής. Έχουμε μία ανυπομονησία και ο Ερμής στο κρυό μας κάνει να είμαστε ανυπόμονοι, πράγμα που δεν είναι και το καλύτερο. Δηλαδή, ίσα-ίσα, όταν είναι ο Ερμής ανάδρομος, να ξέρετε ότι πάντα είμαστε ανυπόμονοι. Οι ανάδρομοι πλανήτες μας κάνουν ανυπόμονους. Δεν βγαίνει σε καλό, ίσα-ίσα πρέπει να βάλουμε υπομονή, να μην κάνουμε ό,τι μας έρθει στο κεφάλι αυτή την περίοδο και μέχρι τέλος Απριλίου. Και να σκεφτούμε πραγματικά αν είναι για το καλό και το ωφέλιμο να κάνουμε κάποια δράση. Από την άλλη είναι και ο Δίας με τον ουρανό μαζί σε σύνοδο, που μας δείχνει ότι το απρόβλεπτο και από αλλού φερμένο είναι
στο πρώτο, σε πρώτο πρόγραμμα, δεν μπορούμε να κάνουμε πρόγραμμα, τα πράγματα ανατρέπονται συνεχώς στην καθημερινότητά μας, πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, πρέπει να είμαστε, να είμαστε έτοιμοι ότι θα, να αλλάξουν, ότι θα αλλάξουν τα πράγματα κάθε στιγμή, δηλαδή μπορεί να κάνουμε ένα πρόγραμμα, αλλά βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να το ακολουθήσουμε αυτό το πρόγραμμα, γιατί γίνονται διάφορα ενδιάμεσα. Έτσι λοιπόν, αυτή η έκλειψη, η αυριανή, στις 25 Μαρτίου, αυτή η έκλειψη λοιπόν μας δείχνει, είναι μια έκλειψη σχέσεων, είναι μια έκλειψη αρμονίας, που δεν έχω αρμονία, τι χρειάζεται για να έχω αρμονία, τι χρειάζεται για να έχω... Και κυρίως είναι μια έκλειψη δικαιοσύνης, έτσι, και ειδικά είπαμε και για την Ελλάδα, τα θέματα της δικαιοσύνης, καθώς και ο προοδευμένος, η προοδευμένη σελήνη της Ελλάδας αυτούς τους δύο μήνες είναι στη δικαιοσύνη και πάρα πολύ με ρωτάτε, καθώς είχα πει πέρσι ότι θα εμφανιστεί μια γυναίκα στην πολιτική σκηνή της Ελλάδος που θα αλλάξει τα δεδομένα και πολύ με ρωτάτε αν αυτή είναι η Μαρία Καριστιανού. Θεωρώ πως ναι, θεωρώ πως αυτή είναι αυτή η γυναίκα και πραγματικά είμαι προσκυνώ, τη σέβομαι, respect που μια θηλυκή αρχή που μετά από πολύ καιρό πραγματικά αυτό που λέμε συνέχεια για τη θηλυκή αρχή, ότι η θηλυκή αρχή βγαίνει προς τα έξω, ότι η θηλυκή αρχή παίρνει τα ενία στα χέρια της, πραγματικά είναι μία από τις γυναίκες και αυτή τη στιγμή η συγχρονικότητα της έχει δώσει τη θεία δύναμη να βγει σαν θηλυκή αρχή, σαν θεία μητέρα μπροστά και να διεκδικήσει αυτά που χρειάζεται να διεκδικήσει και να διεκδικήσει ένας ολόκληρος λαός. Είναι μία γυναίκα έμπνευση, είναι μία έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, έτσι όπως όλες οι θηλυκές αρχές πρέπει να βγούμε και να αρχίσουμε να διεκδικούμε πράγματα. Η συγκεκριμένη γυναίκα, η Μαρία Καριστιανού, έκανε πραγματικά την αρχή και θα πάει μακριά, θα πάει μακριά πραγματικά. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι δύο τελευταίοι μήνες, Μάρτιος, Απρίλιος, για την Ελλάδα που ανακοινούνται τα θέματα της δικαιοσύνης, πραγματικά θα δούμε πράγματα, καθώς η έκλειψη της 8ης Απριλίου για την Ελλάδα έχει να κάνει με πάρα πολλά θέματα με το εξωτερικό. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα? Το ένα σκέλος, ξεκάθαρα τα θέματα με την Τουρκία, γιατί εδώ βλέπουμε ότι η όψη της έκλειψης της 8ης Απριλίου για την Ελλάδα, τη χώρα μας, κινητοποιεί, κάνει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα της Ελλάδος, που είναι τα νερά της Ελλάδας και έχει να κάνει επίσης και με την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας και έχει να κάνει επίσης και με το εξωτερικό, έχει να κάνει με την Ευρωβουλή, έχει να κάνει με την Ευρώπη και έχει να κάνει φυσικά με τη δικαιοσύνη, γιατί ο ένατος οίκος εκεί που βρίσκεται ο Ποσειδώνας είναι η δικαιοσύνη. Άρα θα ανακοινηθούν πάρα πολλά ζητήματα δικαιοσύνης στη χώρα μας. Οπότε, προχωράω. Το άλλο σκέλος, για να κλείσω λίγο το θέμα της Ελλάδας, είναι ότι η έκλειψη στις 8 Απριλίου γίνεται στο 12ο οίκο της Ελλάδας, γίνεται στη 19η μοίρα του κριού, η έκλειψη στις 8 Απριλίου, 19 προς 20 μοίρα του κριού. Η 19η μοίρα του κριού είναι η απόλυτη έξαρση του ήλιου
Και εκεί είναι και η μοίρα των αρχηγών. Όταν λοιπόν γίνεται μία έκλειψη, όταν σκοτεινιάζει λοιπόν ο ήλιος πάνω στη μοίρα των αρχηγών, καταλαβαίνουμε ότι οι αρχηγοί έχουν πρόβλημα. Ότι κάποιοι μπορεί να αποχωρήσουν, δηλαδή να πεθάνουν κάποιοι αρχηγοί ανά τον κόσμο, να ακούσουμε αρχηγούς, είτε αρχηγούς κομμάτων, είτε αρχηγούς στρατηγούς, στρατιώτες, αρχηγούς πάσης φύσεως. Επίσης, ο κρυός είναι στρατός σε ένα επίπεδο, είναι στολή, είναι πόλεμος, είναι όπλα. Και βέβαια, φυσικά, η έκλειψη στις 8 Απριλίου, που γίνεται πάνω στον κρυό και εκεί θα είναι και ο Χείρονας και ο Ερμής και η Αφροδίτη και ο Βόρειος Δεσμός. Αυτό λοιπόν σημαίνει και μόνο που βρίσκεται ο Χείρονας εκεί και μόνο που βρίσκονται οι αρχηγοί και μόνο που είναι ο Ερμής ανάδρομος, δηλαδή πραγματικά είναι σαν, εγώ τουλάχιστον έτσι το ερμηνεύω, ότι ενώ ξεσηκώνονται όλοι οι αρχηγοί, δεν ξέρω τι, αυτό, να πάνε να κάνουν πόλεμο, αυτά, είναι σαν να σκοτεινιάζει κυριολεκτικά ο ήλιος, μα αυτό είναι και η έκλειψη ήλιου, και να τους βάζει στη θέση τους με έναν τρόπο. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή, γιατί η ζωή έχει πάντα μία περίεργη φαντασία, διαφορετική από τη δική μας, και μία άλλη δράση και τα φτιάχνει, δηλαδή ξεπερνάει τη φαντασία μας. Άρα όταν θα γίνει αυτή η έκλειψη ηλίου πάνω στην πύλη των αρχηγών, είναι σαν να τους λέει, σαν να μπαίνει το κοσμικό γίγνεσθε και τους λέει τι κάνετε ακριβώς. Τι κάνετε. Δηλαδή αυτοί είναι σίγουρο ότι θα κορυφωθούν οι ληστείες πολέμου μέχρι εκείνο το διάστημα. Θα κορυφωθούν ανά τον κόσμο, έτσι. Και βέβαια θα κορυφωθούν εκεί στα σημεία στα οποία συμβαίνει ο πόλεμος. Σας είχα πει σε προηγούμενα βίντεο ότι ο Πούτιν αστρολογικά είμαι σίγουρη ότι το μόνο που δεν θέλει είναι να συνεχίσει τον πόλεμο καθόλου. Επίσης, αστρολογικά, η Ουκρανία το ίδιο. Δεν νομίζω ότι θέλουμε τον πόλεμο. Δηλαδή, είναι καταπτωημένοι. Υπάρχει όμως και ένας άλλος δάκτυλος από πίσω που τον θέλει πάρα πολύ τον πόλεμο. Total American Eclipse Solar of the Heart. Θέλουνε, παιδί μου, θέλουν ενέργεια οι άνθρωποι. Από κάπου να τη βρούνε. Έτσι λοιπόν, γίνεται αυτή η έκλειψη σαν να τους λέει εσείς θέλετε τον πόλεμο, εσείς θα βγάλετε τα όπλα, εσείς θα κάνετε διάφορα πράγματα, γιατί σίγουρα θα έχουμε κορυφώσεις, οι οποίες όμως, κατά τη γνώμη μου και κατά την ερμηνεία μου, με έναν τρόπο θα ανατραπούν. Και το ξαναείπα στο προηγούμενο βίντεο, ότι ενώ τα πράγματα φαίνονται και είναι, δεν φαίνονται απλά, είναι τραγικά, με έναν τρόπο τουλάχιστον σε αυτή τη φάση θα καταφέρουμε σαν ανθρωπότητα να μην πάει στα άκρα, παρόλο που κάποιοι κάνουν τα πάντα για να πάει στα άκρα, καθώς εμπλέκουν και την Ευρώπη, καθώς γνωρίζουμε ότι έχουν πάει στρατιώτες Γάλλοι, Άγγλοι, Αμερικάνοι, είναι εκεί. Οπότε, θεωρώ αυτή την έκλειψη της 8ης Απριλίου
έναν άγγελο εξολοθρευτή, ο οποίος θα έρθει να εξολοθρεύσει ποιους, μα αυτούς οι οποίοι κάνουν τα πάντα να αιματοκυλήσουν την ανθρωπότητα και να τη γεμίσουν φτώχεια, προσφυγιά, κακομοιριά και να εξαντλήσουν όλους τους πόρους και την ενέργεια του πλανήτη. Αυτοί θα πρέπει να φοβούνται αυτή την έκλειψη. Αυτοί που κρύβονται πίσω από κλειστές πόρτες και παράθυρα και κινούν τα νήματα και δίνουν τις εντολές. Λοιπόν, επιστρέφω στην Ελλάδα και για να πω ότι η έκλειψη της 8ης Απριλίου γίνεται στο 12ο οίκο της Ελλάδας που έχει να κάνει με τα μυστικά. Άρα και στην Ελλάδα πάρα πολλά πράγματα παραμένουν μυστικά. Δεν τα γνωρίζουμε. Υπάρχει μία θολούρα μεγάλη, τα οποία θα έρθουν στην επιφάνεια από τον Ιούνιο και μετά ή κυρίως από τις 21 Μαΐου και μετά, όταν ο ήλιος θα περάσει στους διδύμους. Εκεί λοιπόν θα μας γίνουν πάρα πολλά πράγματα ξεκάθαρα. Και επίσης, φυσικά, μέσα σε όλη αυτή την πολεμική κατάσταση, επειδή ο Λύκος στην Αναμπούπουλα χαίρεται, εδώ πέρα βλέπουμε ότι σε σχέση με την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας, η οποία βάλεται από τους γείτονες, θα υπάρξουν κάποια θέματα, τα οποία όμως για την ώρα είναι μυστικά και αυτά. Δηλαδή γίνονται κάπως εγκρυπτό και δεν έρχονται στην ακοή και στην δική μας, ας πούμε, επίγνωση. Λοιπόν, να πω όμως ότι 3 Απριλίου η Αφροδίτη κάνει σύνοδο με τον Ποσειδώνα, οπότε 3 Απριλίου για μας, τους ταπεινούς νητούς ανθρώπους, 3 Απριλίου λοιπόν είναι μία μέρα η οποία θα μπορούσε να είναι πολύ γλυκιά, πολύ ρομαντική, μία μέρα που πολύ πνευματική, γιατί η Αφροδίτη κάνει σύνοδο σε μία μοίρα που είναι η απόλυτη έξαρση της Αφροδίτης, είναι μία μοίρα αγάπης. Πραγματικά θα ήθελα εκείνη η μέρα, είναι μέρα προσευχής, είναι μέρα υλοποίησης επιθυμιών. 3 Απριλίου και 28 Μαρτίου, σημειώστε και την 28η Μαρτίου. 28 Μαρτίου πάλι η Αφροδίτη θα κάνει μία όψη εξαγώνου με τον ουρανό. Αυτό σημαίνει μία ανάταση εσωτερική. Θα νιώσουμε όλοι σίγουρα κάπως να ξυπνάμε, έτσι να βγαίνουμε από ένα λίθαργο. Θα νιώσουμε την αφύπνιση του έρωτα, είτε αυτός ο έρωτας είναι με κάποιο πρόσωπο, είτε είναι με κάτι, με την ίδια τη ζωή. Σίγουρα θα μας δώσει επίσης πολλές ευκαιρίες σε ατομικό επίπεδο να δούμε πώς μπορούμε η εργασία μας να προοδεύσει, απρόσμενη οικονομική βοήθεια για κάποιους, κάποια οικονομική ανάταση και οι 3 Απριλίου, ακριβώς αυτό, είναι μία μέρα προσευχής, είναι μία μέρα που μπορούν οι επιθυμίες σου να υλοποιηθούν, είναι μία μέρα που μπορείς να γλυκάνεις, να αγαπήσεις τους πάντες γύρω σου, να αγαπήσεις τον εαυτό σου, να κάνεις τις προσευχές σου. Και στις 5 Απριλίου η Αφροδίτη θα μπει στον κρύο. Με το που θα μπει η Αφροδίτη στον κρύο, θα κάνει
ένα εξάγωνο με τον Πλούτονα από τον υδροχό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι διαδοχικά η Αφροδίτη θα κάνει εξάγωνο με τον Ουρανό στις 28 Μαρτίου, στις 3 Απριλίου τη σύνοδο με τον Ποσειδώνα και στις 6 Απριλίου το εξάγωνο της με τον Πλούτονα. Άρα με κάποιο τρόπο προσπαθεί μέσα σε αυτό το κομμάτι των εκλήψεων να μας κάνει να πάρουμε μία γλυκύτητα από τις σχέσεις, γιατί φυσικά οι σχέσεις είναι το πρώτο που βάλετε σε αυτή την περίοδο των εκλήψεων. Οι σχέσεις μας έχουν ένταση, ήδη βλέπουμε ότι μας είναι δύσκολο να συνεννοηθούμε και σε προσωπικό επίπεδο, σε καθημερινό επίπεδο, τσακωμή, άσχημη ενέργεια, εντάσεις και πολλές φορές χωρίς λόγο. Έτσι λοιπόν, στις 6 Απριλίου η Αφροδίτη με τον Πλούτονα επίσης θα μας φέρει όρεξη και πάθος για ζωή, θα θέλουμε να ζήσουμε και ειδικά σε αυτή την περίοδο που όπως είπα το βασικό είναι ότι κάποιοι μας κλέβουν την ενέργεια, κάποιοι θέλουν να κλέψουν την ενέργεια της ανθρωπότητας, αλλά ο άνθρωπος θέλει να ζήσει, και θέλει να ζήσει καλά, είναι η εσάρκωσή σου. Και δεν πρέπει να επιτρέψεις και να επιτρέψουμε σε κανέναν να μας στερήσει την ψυχή, τη χαρά, την αγάπη από μέσα μας. Και έτσι λοιπόν, μετά τις 6 Απριλίου, φτάνουμε στις 8 Απριλίου, που είναι η ηρωική αυτή έκλειψη, μια παντοδύναμη έκλειψη, μια έκλειψη του κένταυρου Χείρωνα, μια χειρόνια έκλειψη, καθώς αυτή η έκλειψη κάνει σύνοδο Ήλιος, Σελήνη, Χείρωνας στη 19η μοίρα του Κριού, 19η προς 20η, πύλη των αρχηγών, πύλη των όπλων, πύλη του στρατού, πύλη των στολών και σαφέστατα εκεί θα σκοτεινιάσει για λίγο, εκεί θεϊκή παρέμβαση θα έρθει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, είναι όμως μια θεϊκή παρέμβαση αυτή η έκλειψη, για να μην επιτρέψει να συνεχιστούν άλλο οι κτηνοδίες που υποκινούν όλοι όσοι κρύβονται πίσω από τις αιστείες πολέμου και κυρίως πίσω από το χτύπημα που έγινε πρόσφατα, το τελευταίο αυτό χτύπημα που έγινε στις 22 Μαρτίου. Είναι μέρες λοιπόν που μάλλον η μέρα της έκλειψης της 8ης Απριλίου έχουμε και την ηρωική σύνοδο του Άρη με τον Κρόνο, μια πολύ δύσκολη συνθήκη, γίνεται πάνω επίσης σε πολεμική μοίρα, συγκεκριμένα σε μια μοίρα προσομοίωσης πολέμου, που πάλι ίσως να θέλει να κορυφώσει ένα περίεργο γεγονός, ώστε να παραδειγματίσει, να κάνει κάποιους να νευριάσουν, δεν ξέρω. Είναι μια δύσκολη. Σε προσωπικό επίπεδο θέλω να κρατήσετε το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν συγκεντρωμένοι, όσο το δυνατόν να κάνουμε εξοικονόμηση της ενέργειάς μας, γιατί ακριβώς επειδή αυτή η έκλειψη θα γίνει πάνω στην απόλυτη έξαρση του ήλιου, δηλαδή πάνω στον πυρήνα, πάνω στη ζωτικότητα, πάνω στη ζωή μας, στη ζωντάνια μας, ίσως όλη αυτή την περίοδο και μέχρι τις 8 Απριλίου να αισθανόμαστε λίγο καταβιβλημένοι, λίγο πεσμένοι. Πρέπει να προσέξουμε την υγεία μας, πρέπει να προσέξουμε την ενέργειά μας, πρέπει να μην αφήσουμε να προσέχουμε ποιους βλέπουμε, με ποιους μιλάμε, τι ακούμε, το τι πιστεύουμε από αυτά που ακούμε. Γενικά θέλει μία συγκέντρωση και μία ενδυνάμωση, δηλαδή όσο μπορούμε να είμαστε με ανθρώπους που μας αγαπάνε και τους αγαπάμε, με όμορφα πράγματα. Το κουτσομπολιό, η συκοφαντία, η βία,
οι άσχημες λέξεις, όλα αυτά στερούν από τον άνθρωπο ενέργεια. Και αυτή την περίοδο, όσο τίποτα άλλο, ακριβώς γιατί ο πλανήτης περνάει μεγάλη δοκιμασία, πρέπει να συντηρήσουμε και να διατηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο την ενέργειά μας. Όσο μπορούμε συντονισμένοι με το αίσθημα της χαράς. Θα μου πεις, μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα παντού γύρω μας και εμείς να είμαστε χαρούμενοι. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Πρέπει όσο μπορούμε να ανεβάσουμε το κραδασμικό πεδίο της ανθρωπότητας. Γιατί από τη στενοχώρια μας τρέφονται οι σκοτεινές δυνάμεις, αόρατες και ορατές σκοτεινές δυνάμεις, από τη στενοχώρια μας και το φόβο μας τρέφονται. Δεν θα το επιτρέψουμε. Όσο πιο πολύ χαρούμενος είσαι, όσο πιο καλά είσαι, τόσο κάνεις καλό στην ανθρωπότητα. Είναι ένας απαράβατος όρος για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το κραδασμικό της γης, της ανθρωπότητάς μας ψηλά. Πολλά φιλιά. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά Ελλάδα μας, χρόνια πολλά χώρα του φωτός. Είμαστε χώρα του φωτός, είναι χώρα του φωτός και αυτό θα φανεί με όλες τις εξελίξεις που έρχονται στο καινούριο κύκλο που ανοίγει η Ελλάδα τον Μάιο, από τον Μάιο του 2024 και μετά, με πάρα πολλά πράγματα που έρχονται και που θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε μέσα από αυτό το βίντεο, μέσα από αυτό το κανάλι. Σας φιλώ. Κάντε μου την εγγραφή σας στο κανάλι μου. Κάντε μου τα like σας. Μιλήστε μου για το πώς είστε. Μιλήστε μου για τις σκέψεις σας, για όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή την περίοδο. Γράψτε μου τι θέλετε να πούμε. Γράψτε μου αν θέλετε να αναφερθώ σε κάτι, να μιλήσω για κάτι μέσα στο επόμενο διάστημα. Τα μαθήματά μου, τα σεμινάρια μου θα ξεκινήσουν τον Μάιο. Λεπτομέρειες, εν καιρό. Να είσαστε προετοιμασμένοι όμως, από μετά το Πάσχα θα ξεκινήσει το πρώτο μου σεμινάριο. Πολλά πολλά φιλιά.